Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, αναρωτιέμαι αν με αυτό το νομοσχέδιο έχετε κάνει μια πολύ σοβαρή απόπειρα να κινηθείτε ανάμεσα σε Grey's Anatomy και New Amsterdam. Ξέρω ότι αυτά ακούγονται κινέζικα. Είναι δύο σύριαλ ιατρικά, ξέρετε, τα σύριαλ είναι της μόδας τα ιατρικά. Αν το παρατηρήσετε, παίζονται σε όλες τις τηλεοράσεις του κόσμου. Είναι αμερικάνικα προϊόντα. Και γιατί σας το λέω? Γιατί εκεί θα δει κάποιος τη μάχη των ανθρώπων να εξασφαλίσουν χρήματα και τη μάχη των γιατρών να εξασφαλίσουν χορηγούς. Οι γιατροί παράλληλα με την ιατρική δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να πηγαίνουν σε δημόσιες σχέσεις, σε εκδηλώσεις και σε συνεδρία για να προσελκύσουν κεφάλαια να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Είτε τα νοσοκομεία είναι, βάλτε εισαγωγικά για την Αμερική, κρατικά, είτε είναι ιδιωτικά από κάποιες πολύ μεγάλες δωρεές ιδρυματικής μορφής και κάποιους που έχουν πολλά λεφτά. Ακριβώς αυτή την Αμερικανιά, την ίδια δομή, πάτε να φτιάξετε εδώ. Και είναι τόσο οφθαλμοφανές, ώστε έρχεται και την κατάλληλη στιγμή. Έχετε φτιάξει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο καταργεί την έννοια της δημόσιας ασφάλισης και σιγά σιγά τη σπρώχνει, τη θεσμοθετεί, να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, ο γιατρός θα πρέπει να μπορεί να βάλει χέρι σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Γι' αυτό τώρα έρχεστε και στείνεστε το σύστημα έτσι, ώστε αν όποιος έχει δει ένα ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφάλισης, θα δει πάρα πολύ καλά τι λέει. Τι σου καλύπτει το κράτος, η κρατική σου ασφάλιση? Ωραία. Εγώ θα σου καλύπτω τα υπόλοιπα. Να το σωστή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην ασφάλιση και στην υγεία. Το πρωί θα είναι ο γιατρός στο νοσοκομείο, το απόγευμα θα φεύγει και στο ιατρείο του, θα πρέπει να συνεννοηθεί για εξτρά πράγματα, δηλαδή εξτρά θεραπείες, εξτρά αντιμετωπίσεις, αποκαταστάσεις, επεμβάσεις, εξετάσεις με την ιδιωτική εταιρεία. Μπάζεται έτσι στην πραγματικότητα με όλη αυτή την χαλαρότητα υπό το πρόσχημα της ατομικής επιλογής και της ευθύνης, αυτή τη θεοποίηση, τάχα μου δείτε, είναι από τα μεγαλύτερα και πιο υποκριτικά ψέματα που έχετε πει ποτέ. Ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που είναι ελεύθερος από τις ανάγκες του. Και η υγεία για όλους τους ανθρώπους είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη, από αυτήν προκύπτει το δικαίωμα και η απέτηση σε μια κοινωνία το λιγότερο λογική, το λιγότερο ανθρώπινη, όχι ζούγκλα, όπου η κυριαρχεί ο ισχυρός, όπου η ΙΕΝΑ θα έρθει τελευταία να μαζέψει ότι έχει αφήσει το λιοντάρι. Αυτό είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι είναι να γίνει αυτό που θα μαζέψει από ό,τι έχουν φάει τα λιοντάρια του ιδιωτικού τομέα σε κάθε επίπεδο. Από την αρρώστια, το χειρουργείο, το έκτακτο, μέχρι την αποκατάσταση, είτε της χρόνιας πάθησης. Θα σας φέρω ένα-δυο παραδείγματα για την κοινωνική επίπτωση αυτών των αλλαγών που τις εμφανίζεται σαν να είναι κάτι σπουδαίο. Μεγαλύτερη ανάγκη από τον πόνο δεν υπάρχει. Όταν ο άνθρωπος πονάει, είναι διατεθειμένος, θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε δει, να ξεπουληθεί, να πουλήσει το σπίτι του, να πουλήσει τα πάντα για να ανακουφιστεί ο ίδιος, να ανακουφίσει κάποιον που αγαπάει. Εκεί απάνω πέφτει το σύστημα το καπιταλιστικό και πατάει. Είναι η πιο δωρεάν ύλη, εσείς είπατε τη λέξη ύλη για τους ασθενείς. Εσείς την είπατε, εδώ μέσα ακούστηκε, από επίσημα χείλη. Η έννοια ύλη. Ο ασθενής είναι ύλη. Όταν αυτή πονά, είναι διατεθειμένη να καταβάλει τα πάντα. Προσέξτε λοιπόν τώρα πώς θα γίνεται. Ο άλλος πονάει. Θα πρέπει να ξεπουληθεί. Θα πάει στο δημόσιο, θα περιμένει? Όχι. Περιμένει ο πόνος, κυρία Γκάγκα. Κυρία Υπουργέ, περιμένει ο πόνος πουθενά? Πού είναι τα ιατρία πόνου στα νοσοκομεία? Γιατί κλείσανε σιγά σιγά και εκφυλιστήκανε? Γιατί στα ιατρία πόνου η παροχή, και ειδικά σε χρονίως πάσχοντες με χρόνιους πόνους, σε καρκινοπαθείς τελικού σταδίου, τι έχει συμβεί με τα ιατρία πόνου? Οι αναισθησιολόγοι κρατάνε τα ιατρία πόνου. Και πώς τα κρατάνε τα ιατρία πόνου στα νοσοκομεία? Εθελοντικά. Δεν έχουμε αναισθησιολόγους. Μα αφού δεν έχουμε αναισθησιολόγους, τώρα που τους δίνετε 400 ευρώ, νομίζω ότι θα πολλαπλασιαστούν οι αναισθησιολόγοι. Μόνο στην ειδικότητα είναι γραμμένοι αυτή τη στιγμή η μισή από αυτούς που χρειάζονταν. Η μισή. Και βαίνουν φθήνοντες.
Πού θα περισσέψουν αναισθησιολόγοι να χειριστούν τα ιατρία πόν? Όπου και εκεί γίνεται και μεγάλη εμπορευματοποίηση της έννοιας φάρμακο και διανακουφιστικό. Που πληρώνουν οι ασθενείς για τα φάρμακα που είναι δίπλα στα άλλα. Άρα λοιπόν, όταν θα έρθει ο άλλος και θα έχει βγει είτε από long COVID ή από τροχαίο ή από εγκεφαλικό και θα χρειάζεται να αντιμετωπιστούν από τους πόνους μέχρι την κινητικότητα, πού θα βρεθούν τα κέντρα αποκατάστασης? Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει στο δημόσιο νοσοκομείο και μετά ελλείψη δυνατοτήτων αποκατάστασης, δεν υπάρχει γιατρός που δεν έχει φύγει ή συνεργάζεται εμέσως ή αμέσως τρόπο, το κάνει και επίσημα και άνετα με το ΕΣΥ, που δεν θα στήσει ένα κέντρο αποκατάστασης για το χειρουργείο που κάνει μέσα στο νοσοκομείο ή μέσα στην κλινική την ιδιωτική. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα θα γίνεται ευκολότερα με το ιδιωτικό ιατρείο το απόγευμα του γιατρού του Πανεπιστημίου που είναι μέσα στο νοσοκομείο του νοσοκομιακού. Μπαίνει στο χειρουργείο άνθρωπος γιατρός επόπτης από την ασφαλιστική εταιρεία για να κρίνει αν η βίδα που θα μπει στο ποδάρι είναι εντός ή εκτός συμβολέου την ώρα της εγχείρησης. Δεν τα έχουμε δει, δεν έχουμε ακούσει γιατρούς να διαμαρτύρονται. Είναι δυνατόν να φέρνετε ένα νομοσχέδιο, το οποίο αυτό νομοσχέδιο δεν υπάρχει μισός τομέας, μισό σωματείο, μισή ένωση γιατρών που να το θέλει? Είναι τυχαίο. Κάτι εξυπηρετείτε σε αυτό. Και αυτή την ευχέρεια επιλογής δεν μπορεί να την πλασάρετε. Για παράδειγμα, όταν έχει κατεργηθεί, παλιά το λέγανε Τετάρτη νομίζω αν δεν κάνω λάθος, θα με καλύψουν οι γιατροί συνάδελφοι, που πήγαιναν αμαία, παιδιά αυτιστικά, άτομα με ειδικές ανάγκες για διοντιατρικές πράξεις, οι οποίες απαιτούν μέθη, απαιτούν μια άλλη αντιμετώπιση σε διοντιατρικές πράξεις. Αυτό τώρα πώς θα προκύψει? Από ποιους? Από τους οδοντιάτρους έξω, στο ιδιωτικό ιατρείο. Ξέρετε, πάνε πάρα πολλά χρόνια που έκανα μια περιοδία και πήγα σε ένα νοσοκομείο. Δεν θέλω να λέω τώρα ούτε νοσοκομείο ούτε τίποτα, δεν υπάρχει άλλος λόγος, γιατί απλώς δυστυχώς το φαινόμενο πολλαπλασιάστηκε. Τότε τα ιδιωτικά χειρουργεία επιτρέπονταν σε αυτό το νοσοκομείο. Το πρωί ξέρετε ποιο πρόβλημα προέκυπτε? Επειδή δεν υπήρχε καλός κλίβανος για να καθαρίζονται τα εργαλεία, γίνονταν όλα τα απογευματινά ιατρία και τα πρωινά αναβάλλονταν γιατί δεν υπήρχαν εργαλεία καθαρισμένα από τους ίδιους γιατρούς. Αυτή η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που τάχα μου δίθεν κάνετε με απελευθέρωση καταλήγει στο εξής. Θα υπάρχει μερική απασχόληση ιδιωτών, μερική απασχόληση μη ιδιωτών. Θα υπάρχει μερική υγεία, μερική προστασία, μερική αντιμετώπιση των προβλημάτων και όλο αυτό το βαφτίζεται ελεύθερη επιλογή. Ελεύθερη επιλογή είναι να βάλετε και στη ρουλέτα τα χρήματά σας κάπου. Αλλά έχετε καταλήξει από φιλοσοφία, από θέση, από πολιτική στρατηγική και από πολιτική κρατική σε κάτι πάρα πολύ απλό. Εκείνο το παμπάλαιο πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος το αντιστρέψατε. Πάντων ανθρώπων μέτρων χρήμα. Αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου. Η τσέπη, όχι ως αρρώστια που είναι εκ των πραγμάτων, γιατί το κέρδος είναι άρρωστη επιδίωξη που προκύπτει ως σύμπτωμα της απόφασης να εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος τον άνθρωπο, αλλά όταν φτάσετε στην εκμετάλλευση του πόνου, αυτό γίνεται επίθεση στην κοινωνία και δεν πρόκειται να τη σώσει, επειδή θα δώσετε δύο επιδόματα και θα βάλετε τον ιδιώτη να τσοντάρει στο λειψό κράτος, στο μισθό του γιατρού, της νοσοκόμας, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του ειδικού που χρειάζεται το κρατικό νοσοκομείο. Έχετε τόσα λεφτά που δεν φτάνουν, λέτε, για να φτιάξετε σύγχρονα νοσοκομεία. Να μην βρεθεί κανένας από εμάς στη θέση να πρέπει να επιλέξει γιατρό εκτός επιστημονικών κριτηρίων, επειδή δεν έχει τις γνώσεις, όσα λεφτά και αν έχει, όσα λεφτά δεν έχει, για να μπορεί να γίνει καλά. Από την ώρα που τζογάρεται η υγεία, τζογάρεται τη ζωή. Και από την ώρα που τζογάρεται τη ζωή, δεν μπορείτε να μιλάτε για ελευθερία. Αυτά είναι συνθήκες συνενετικής δουλείας. Και τη συνένεση του Κομμουνιστικού Κόμματος ποτέ δεν την πήρατε και δεν πρόκειται να την πάρετε σε τέτοιες στρατηγικές, πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις.